αιωνία τους η μνήμη. Κόκκινα μπαλόνια που συμβολίζουν το αίμα των αθώων θυμάτων της γενοκτονίας υψώνονται στον ουρανό της Θεσσαλονίκης δίπλα στην προτομή του Δημήτρου Υψηλάντη, τον Αντριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και το αρμενικό μνημείο Χατσκάρ. Η συγκίνησή μου είναι μεγάλη, διότι σήμερα ενώνουμε με κεριά μνημοσύνης τα τρία μνημεία. Σε μια ιδιαίτερη εκδήλωση θέλησαν να ενώσουν με κεριά τις γενοκτονίες Ποντίων και Αρμενίων, αλλά ταυτόχρονα να τιμήσουν τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ανάβουμε ένα κεράκι μνημοσύνης, όλοι μαζί, ενωμένοι, στέλνοντας ένα μήνυμα στην πολιτεία, ότι όλοι μαζί μπορούμε, διεκδικούμε και αυτό που προτείνουμε είναι να μπει στη διπλωματική ατζέντα το θέμα της διεθνοποίησης της γενοκτονίας. Σήμερα είμαστε όλοι Πόντιοι. Ημέρα μνήμης, τιμούμε 353.000 αθώες ψυχές. Η ατμόσφαιρα είναι φορτισμένη. Λόγω της πανδημίας η συμμετοχή είναι συμβολική, αλλά το μήνυμα παραμένει ισχυρό. Κανείς δεν ξεχνά. Είναι μια ευκαιρία να τιμήσουμε την επέτειο της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχνάμε, διότι λαός ο οποίος ξεχνάει το παρελθόν του δεν μπορεί να κατανοήσει το παρόν και πολύ περισσότερο δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον. Στην εκδήλωση τονίστηκε και η καθοριστική συμβολή των Ελλήνων του Πόντου στα 200 χρόνια του ελληνικού έθνους. Εκδηλώσεις σαν τη σημερινή δεν στοχεύουν στο να αναμοχλεύουν μίση πάθη. Αυτό που προέχει είναι να αναδεικνύεται τα αντανακλαστικά της σημερινής κοινωνίας. Σύμμαχος στον αγώνα διεθνοποίησης της γενοκτονίας και ο Δήμος Θεσσαλονίκης με ψήφισμα που εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και με επιστολή προς όλες τις αδελφοποιημένες πόλεις. Στέλνουμε σήμερα μια σχετική επιστολή σε αυτή την συνολική προσπάθεια που κάνουμε, ούτως ώστε να αναγνωριστεί η σφαγή αυτή ως γενοκτονία, σε όλες τις αδερφοποιημένες πόλεις του Δήμου Θεσσαλονίκης. Την πατρίδα με χάσα, εκλάψα. Στην Καλαμαριά τιμούν τη μνήμη των θυμάτων με έναν πυρίχιο τον έντονο χορό που συγκινεί και ξεσηκώνει. Σκοτωμή, γενοκτονία, ξεριζωμός. Στην Καβάλα τα αδέλφια Πέτρος και Στράτος Κωνσταντινίδης επέλεξαν το φρούριο της πόλης για να γυρίσουν ένα ιδιαίτερο βίντεο και να τιμήσουν τα 102 χρόνια από τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Ανακοίνωση εξέδωσε και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ καθώς και ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ Δημήτρης Μελισσανίδης. Δεν ξεχνούμε γιατί ζούμε καθημερινά το άσβεστο πένθος των απογόνων 353.000 ψυχών δίπλα μας, κοντά μας. 102 χρόνια μετά η μνήμη του ζητά δικαίωση. 102 χρόνια οι 353.000 νεκροί περιμένουν δικαίωση. Έχουμε χρέος όλοι μας να αγωνιστούμε για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας. Σήμερα είμαστε όλοι Πόντιοι. Οι εκδηλώσεις μνήμης κορυφώνονται σήμερα με καταθέσεις στεφάνων και διαδικτυακές ομιλίες.